Καλημέρα κυρία Σταμούλη. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Ευχαριστώ τον 984 για τη φιλοξενία. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη. Είναι 10 χρόνια ή κάνω λάθος ή 20. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Για να είμαι ειλικρινής και στους ακροατές. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, το ερώτημα αφορά στο πότε είχαμε την πρώτη θετική απόφαση ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Αυτό ήταν 2006, αν θυμάμαι καλά. Και επικύρωση στον Άριο Πάγο τον Ανώτατο 11, αν θυμάμαι εγώ καλά. Αλλά μην μπερδευτούμε τώρα εκεί. Να μην σας μπερδέψω. Διότι στην Ιταλία πρέπει να έχουν γίνει και να έχουν βγει πάνω από 50 θετικές αποφάσεις. Πάνω δεν από υπερβάλλω. Πάνω μπορεί να είναι κοντά σε αυτόν τον αριθμό. Εν μέρη, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σταμούλης ξεκίνησε ψάβοντας κατά κάποιο τρόπο το σύστημα το ιταλικό για να δει περίπου τι θα του δώσει. Δηλαδή η πρώτη κίνηση που έγινε το 2004 ήταν να κατατεθεί μία αίτηση για να αναγνωριστεί ότι μπορούμε να εισπράξουμε κάτι σε 1.500 ευρώ νομίζω ήτανε η δικαστική δαπάνη της αποφάσεως της 11 του 2000, αυτής της περίφημης αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελληνικού Αρείου Πάγου. Αυτό το έκανε για να τσιγκλίσει λίγο την αντίδραση των Γερμανών, να δει περίπου οι Γερμανοί πώς θα αντιδράσουν και βέβαια να δει και ποια θα είναι η αντίδραση της Ιταλικής δικαιοσύνης, αν θα του δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αναγνώριση της τελειστότητας ή όχι. Να σημειώσω εδώ ότι πριν πάει στην Ιταλία είχε επιχειρήσει το ίδιο πράγμα στο Βέλγιο και η βελγική δικαιοσύνη δεν είχε έτσι θελήσει να μπει στο ρουφούνι των Γερμανών. Είχε απορρίψει. Να σημειώσω εγώ ότι ο αείμνηστος Σταμούλης, ο πατέρας σας, περίπου έκανε πράξη αυτό που ακούμε ακόμη και σήμερα, ότι είμαστε ένα μεγάλο χωριό ενιαίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη. Αυτό δεν λέμε, μάλιστα. Ακριβώς. Αφού είμαστε, είπε ο Σταμούλης, ένα χωριό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα σε όποιον Ευρωπαίο πολίτη διαθέτει μία δικαστική απόφαση, έναν εκτελεστό τίτλο, όπως λέμε, ενός κράτους μέλους, να πάει να τον αναγνωρίσει σε άλλο κράτος μέλος που βρίσκει η περιουσία του οφειλέτου του και να εκκινήσει εκεί διαδικασίες πληστηριασμού αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως τη λέμε. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μία, να το πω έτσι, χρονική συγκυρία, όπου, αν θέλετε και με όρους συμβολισμού, κυρία Σταμούλη, έχουμε ακριβώς αυτή τη διεθνοποίηση ενός ζητήματος που ακόμη και σήμερα, το ξέρετε πολύ καλά και ιδίως στο τελευταίο διάστημα, ξανά έχει έρθει στην επιφάνεια. Και το λέω αυτό γιατί θα περίμενε κανείς, πολιτικά μπορεί να ασκήσει όποια κριτική θέλει στην ενεργό δράση του Γιάννη Σταμούλη. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά στο συγκεκριμένο γεγονός μου κάνει εντύπωση. Όταν διεθνώς αναγνωρίζεται ότι είναι ουσιαστικά όχι μόνο για την Ελλάδα πράξη διεθνοποίησης και μάλιστα μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια η κίνηση Σταμούλη, να υπάρχουν κάποιοι ικανότατοι και υψηλού κύρους ακαδημαϊκοί που να μιλούν με χαρακτηρισμούς, έκανε καριέρα πάνω στο θέμα του διστόμου και πάει λέγοντας. Αυτό πώς σας ακούγεται? Καταρχήν, για να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Καταρχάς μάλλον, μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Αναφέρεστε προφανώς στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών το περασμένο Σάββατο. Και εμείς σήμερα δημοσιεύουμε ένα άρθρο απαντητικό δικό σας, κυρία Σταμούλη, για λογαριασμό βέβαια του αρχείου του Ιωάννη Σταμούλη, όχι προσωπικό. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, ας πάμε σε αυτό, αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε για το δίστομο, για την υπόθεσή του και για τη διεθνοποίηση, αλλά η αλήθεια είναι ας δείξουμε λιγάκι αυτή την κίνηση. Ναι, ο κ. Φλάισερ υπογράφει ένα άρθρο το οποίο έτσι πολύ απλά μπορεί να χαρακτηριστεί κατάπτυστο. Και θα χαρακτηριστεί κατάπτυστο γιατί ξεκινάει από το γεγονός ή τέλος πάντων προκλήθηκε, λέει, από το γεγονός ότι ασκήσαμε μία, με ένα άρθρο μας πάλι στη Νέα Κρήτη, μία κριτική στο επιστημονικό του έργο, ισχυρίζεται, δεν ξέρω, και
για να απαντήσει σε αυτό, αντί να απαντήσει με τους όρους που επιβάλλεται στο δημόσιο διάλογο, επιλέγει έναν λόγο ο οποίος, τι να πω, να πω ότι το άρθρο του κυρίου Φλάισερ αποτελεί την επιτομή του αυριανισμού, όπως αυτός τελικά καταγράφηκε στην ελληνική ιστορία και στην ελληνική, στο ελληνικό λεξιλόγιο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εισφέρει τα μάλα στη διερεύνηση του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδιας, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Φλάισερ συνολικά. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι από τη μεριά του ως ιστορικός όντως συνέβαλε και εκείνος τη διεθνοποίηση των εγκλημάτων των Ναζί στην Ελλάδα. Είναι όμως δυνατόν, επειδή απλά διαφωνούμε με τη δικαστική διεκδίκηση, θα έρθω και σε αυτό, ο κύριος Φλάισερ και κάποιοι μέσα στο μεγάλο μας, στο μικρό μας χωριό εδώ στην Ελλάδα, διαφωνούν με την δικαστική διεκδίκηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι ασβγή με τρόπο θεμητό, αποδεκτό, να πει ευθέως ότι εγώ διαφωνώ με τη δικαστική διεκδίκηση. Ρε παιδιά, για μένα η συγγνώμη είναι σκέτη συγγνώμη και αρχαιακές καταγραφές και καταγραφή άνοιγμα αρχείων. Ας το πει. Γιατί διαλέγει αυτόν τον τρόπο? Είναι αυτό μόνο ή είναι γιατί λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι έχετε ασκήσει μια σε πολύ διαφορετικό μήκος κύματος από άλλους κριτική στα περίφημα προγράμματα για τη μνήμη της κατοχής, τα ΜΟΓ, τα περίφημα? Εσείς έχετε πει, μάλιστα έχετε απαντήσει τον υπεύθυνο του προγράμματος, τον Έλληνα υπεύθυνο του προγράμματος στο Βερολίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο, με μία πρόταση ότι καταργήστε όλα τα κείμενα που έχετε εντάξει στην ελληνική έκδοση της πλατφόρμας του ΜΟΓ και αφήστε τις καταπληκτικές μαρτυρίες που έχετε συλλέξει γυμνές στη διάθεση μελετητών χρηστών και Ελλήνων εκπαιδευτικών. Μην πάτε στο άλλο κομμάτι, στην ουσία να καθοδηγήσετε την πληροφορία. Λοιπόν, μήπως αυτό ενόχλησε, κυρία Σταμούλη? Δεν ξέρω, κύριε Σαχίνη. Αν σου δώσουμε το λόγο, να μας πείτε τον ενόχλησε. Και τον ενόχλησε και γιατί επέλεξε αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ναι. Υπάρχει και η άποψη αυτή, την τη θίξατε, ότι οι δικαστικές διεκδικήσεις είναι λάθος. Μία συγγνώμη αρκεί και η καταγραφή στη μνήμη. Ναι, το έχουμε αντιμετωπίσει πολλάκις στην Ελλάδα. Θα σας πάω πίσω στο μακρινό 2000, με το που δημοσιεύθηκε η απόφαση Σολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι ο Σταμούλης αυτό που σκέφτηκε βεβαίως πρώτο ήταν να εκτελέσει την απόφαση των θυστομητών εντός Ελλάδος. Εντόπισε κάποια περιουσιακά στοιχεία της Γερμανίας, τα οποία δεν προστατεύονταν από τις ειδικές περί διπλωματίας, τη σύμβαση της Βιέννης, τέλος πάντων, για την προστασία των διπλωματικών χώρων και των προξενικών, και επιχείρησε να επιβάλλει κατάσχεση στην Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή και στο Ινστιτούτο Γκέτε. Για όσους θυμούνται εκείνη την εποχή, και για όσους μάλλον δεν θυμούνται αυτή την εποχή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τότε ξεσηκώθηκε το σύμπαν εναντίον του Σταμούλη. Και όταν λέω το σύμπαν, δυστυχώς οι καλύτεροι εκπρόσωποι της ελληνικής διανόησης, κάθε από όλο το ιδεολογικό φάσμα, λέγοντάς το ότι δεν είναι δυνατόν να κατασχέσεις ένα πολιτιστικό ίδρυμα. Και ξέρετε πού βρήκε υπεράσπιση ο Σταμούλης? Η υπεράσπιση ήρθε απροσδόκητα εντελώς από τον ίδιο τον πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Γκέτε, ο οποίος τη δήλωσε: «Εμένα δεν με ενδιαφέρει σε ποιον θα πληρώνω ενίκιο, αν αυτός θα είναι οι δυστομίτες ή το γερμανικό δημόσιο. Εμένα με ενδιαφέρει να μην σταματήσει το πολιτιστικό έργο». Άρα τότε είχε ξεκινήσει πάλι ένας πόλεμος αποδόμησης. Αποσοβήθηκε κατά κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει σταμάτησε, ξεκίνησαν πάλι οι δικαστικές διαδικασίες και κατέληξαν.
τα ελληνικά δικαστήρια ότι δεν μπορούσε να γίνει εκτέλεση στην Ελλάδα και έτσι οι δυστομίτες έγιναν δικονομικοί τουρίστες, όπως λέω πολύ συχνά. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι εν πάση περιπτώσει και καλά κάνετε και θυμίζετε το πλαίσιο, κυρία Σταμούλη, γιατί περίπου 20 χρόνια μετά, σας υπενθυμίζω, μνημόνια με γερμανική έμπνευση Σόιμπλε, πείτε μου ότι δεν έκαναν κατάσχεση στα πολιτιστικά της χώρας. Καταλάβατε. Γιατί και ας πούνε κάποιοι ότι αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό συνέβη όμως στη χώρα. Όχι, λαϊκισμός μπορεί να μην είναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ιστορικής μελέτης κάποια στιγμή στο μέλλον. Σωστά. Για το κατά πόσον μπορούμε να τα συγκρίνουμε ή όχι. Ο καθένας φυσικά μπορεί να έχει την άποψή του επ' αυτού, αλλά νομίζω ότι είναι, θα μου επιτρέψετε λίγο άκερο να τα εξισώνουμε. Όντως θυμώνει κανείς. Θυμώνει όταν τα βλέπει έτσι από μία πρώτη άποψη, φυσικά και θυμώνει. Και σου λέει ότι, φίλε, εδώ, εκεί που μας προστάγανε, μας πήραν και το βόδι, που λέει, ας πούμε, ο θυμός αυτός ελληνικός λαός. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ άλλο θα ήθελα να παρατηρήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν αυτού του είδους οι εμφανίσεις, ο κύριος Ρίχτερ, αυτή η αήθισα επίθεση του κύριου Φλάισερ στη μνήμη σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 14 χρόνια. Δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κάτι συνέβη με την τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Σταμούλη? Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί, λέτε, τον εαυτό του. Έλεγα ότι αυτή η αήθισα επίθεση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί την τιμή του και την προσωπικότητά του. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πως αυτά τα πράγματα, θα επισημάνω ότι υπάρχει και μία συνέντευξη τον Απρίλιο του κ. Φλάισερ, πολύ μαλακιά, η οποία θίγει όλα τα θέματα και λέει την άποψή του για το τι μπορεί να διεκδικηθεί και τι όχι. Πως όλα αυτά εμφανίζονται ξαφνικά μετά από την τρομερή, μόνο έτσι μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε, συνεδρίαση στην Bundestag και την τοποθέτηση εκ μέρους κάποιων πολιτικών σχηματισμών της Γερμανίας υπέρ των ελληνικών διεθνών. Α, εσείς θεωρείτε λοιπόν, και αν μπορείτε αποσυνδεθείτε από το Hans Free για να σας ακούμε καλύτερα, εσείς θεωρείτε λοιπόν όχι τυχαία τη χρονική συγκυρία, γιατί αυτά, η αλήθεια είναι, αν τα δούμε χρονικά, αρχίζουν ξανά να πυκνώνουν και να εμφανίζονται μετά από αυτή τη θυελλώδη συζήτηση στη Βουλή, που για άλλους μπορεί να μην ήταν αυτό που επιθυμούσαν. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπήρξαν πολιτικοί σχηματισμοί και βουλευτές που έθεσαν το θέμα των επανορθώσεων, ανεξάρτητα από το πώς το είδε το κάθε κόμμα, προς την Ελλάδα. Γιατί θυμίζω ότι η επίσημη άποψη είναι το θέμα είναι λήξαν. Κάποιοι το ξεχνάνε αυτό. Το θέμα είναι λήξαν. Πάνε πολιτικές... Μάλιστα. Εγώ έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ένα 20% της Γερμανικής Βουλής τοποθετήθηκε καθαρά, ξεκάθαρα, υπέρ των ελληνικών απαιτήσεων και της πληρωμής τους. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν θα κάτσουμε τώρα να πούμε ότι οι Μεντιλίνκε λένε όλα τα πάντα οφείλονται και οι πράσινοι λένε, ρε παιδιά, να δούμε πώς μπορούμε λίγο να το στρογγυλέψουμε. Αυτή τη στιγμή είναι άκερο να καθίσουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο καθένας και τι ισχυρίζεται. Αλλά και οι συγητές των άλλων κομμάτων προσπάθησαν, ναι μεν έμειναν μέσα στις κομματικές τους γραμμές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μίλησαν ήταν τελείως διαφορετικός από αυτό που ακούμε από την επίσημη Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Αριστοτέλης, επειδή λέει, Γιώργο, το είπες προλογικά, για ρωτήσω όμως και την κυρία Σταμούλη, συμβαίνει κάτι με καθηγητές που ενώ θητεύουν στην Ελλάδα και μας τα λένε αλλιώς, όταν ξαναεπιστρέφουν στη Γερμανία τα βλέπουν αλλιώς? Εγώ είμαι δικηγόρος, κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι είναι της επιστήμης ψυχολογίας αυτό. Μάλιστα. Να το εξηγήσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ προσωπικά έχω μία εμπειρία, σπούδασα στη Γαλλία, έμεινα 12 χρόνια στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Πράγματι, γυρνώντας στην Ελλάδα,
Είμαι εμποτισμένη με κάποια πράγματα της γαλλικής κουλτούρας. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι όταν αυτό διαφοροποιείται μέσα σου, καλείσαι να κάνεις το διαχωρισμό. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω είναι θέμα της επιστήμης της ψυχολογίας. Κυρία Σταμούλη, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Εσείς έχετε πει εμφατικά και κάποιοι άλλοι μαζί με εσάς που συνυπογράφετε συχνά πυκνά άρθρα, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής στο ζήτημα και ή ξαναπιάνουμε το νήμα και αν θέλετε όχι αλλάζουμε τη στρατηγική βάθους αλλά ξαναμελετάμε την τακτική και το χαρακτήρα που έχουν οι διεκδικήσεις, πώς τον ανοίγουμε περισσότερο, ή θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κανιβαλίζουμε το όλο ζήτημα. Θεωρείτε ότι αυτά δεν είναι απότοκος αυτής της καμπής? Του αιτήματος, ναι, ναι, να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Ναι, μπορεί, πράγματι. Θα το δούμε στην εξέλιξη, ξέρετε. Είναι μακράς πνοής, θέλει μαραθωνοδρόμους πολύ ανθεκτικούς αυτή η ιστορία. Έχουμε φάει 20-25 χρόνια ακόμα από τη ζωή μας, τι να σας πω. Το όταν λέω με την έννοια. Ελπίζω ότι αν δεν την τελειώσουμε θα την κληρονομήσουν τα παιδιά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτό. Να γυρίσουμε λιγάκι στο δίστομο, μια και είναι οι μέρες του και οφείλουμε λιγάκι να αναφερθούμε σε αυτό. Οι υποσυνθήκες COVID και πέρσι και φέτος, το δίστομο τιμάει τους νεκρούς του και τις μνήμες του έτσι πιο σιγά και πιο χαμηλά, με πιο χαμηλό, χωρίς πολύ θόρυβο και χωρίς πολλές εκδηλώσεις. Ο Δήμος Διστόμου κάνει μια διαδικτυακή εκδήλωση. Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις δεν ξέρω πόση απήχηση έχουν στον κόσμο και τι μπορούν να πούνε. Οι υπεύθυνοι του χειρισμού της υποθέσεως, η πραγματική πληρεξούση της υποθέσεως, έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Γιατί είμαι βέβαια ότι η επίσημη Γερμανία δια των πληρεξουσίων της στην Ιταλία θα κάνει ό,τι είναι και δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ακυρώσει αυτή τη διαδικασία που εξελίσσεται στην Ιταλία. Μιλάμε τώρα για φτηνές διαδικασίες τύπου εάν ας πούμε έχετε κάνει σωστά την κατάσχεση στο τάδε σημείο ή δεν την έχετε κάνει σωστά. Δηλαδή μιλάμε για επιχειρήματα τα οποία δεν κουμπώνουν με τα μεγάλα λόγια ότι εμείς αναγνωρίζουμε αυτήν την οφειλή κλπ. Κλπ. Δεν ταιριάζουν καθόλου. Και επανέρχομαι στη διαπίστωση αυτή ότι για μερικούς, μεταξύ των οποίων και κάποιοι Γερμανοέλληνες, η μνήμη είναι ταυτισμένη μόνο με αρχεία, χαρτιά, μνήμες, αφηγήσεις. Για μας έχει μια υλικότητα και δεν υπάρχει συγγνώμη εάν αυτή δεν είναι έμπρακτη. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Κυρία Σταμούλη, ως εκπρόσωπος και του αρχείου Σταμούλη, θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Μανούσο από το Ρέθινο που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Εάν οι διστομήτες με βάση τις αποφάσεις των Ιταλικών δικαστηρίων προχωρήσουν, δικαιωθούν και γίνουν εκτελεστές άμεσα, τότε δεν ανοίγει, λέει, ο δρόμος για μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που ήδη υπάρχουν στο Ρέθινο, στη Βιάνο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά? Ο δρόμος είναι ήδη ανοιχτός, αγαπητέ Μανούσο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Σταμούλης είχε στείλει αντίγραφο της αγωγής του διστόμου σε όλες τις τότε νομαρχίες. Πολλές το τρέξανε. Μια περίπτωση είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μαζί σας, ήταν τότε νομάρχης Ρεθύμνης ο Μανώλης Ολίτινας. Η νομαρχία Ρεθύμνου το έτρεξε την υπόθεση των χωριών της, συγχωρέστε με, πώς τα λέτε, τα χωριά του Κέδρους. Ναι, ναι, καλά το λέτε. Θυμάμαι. Ναι, ναι. Την έτρεξε αυτή την υπόθεση και έχουν οι άνθρωποι αυτοί στα χέρια τους μια απόφαση. Δεν χρειάζεται να τελειώσει το δίστομο για να επανεκκινηθούν αυτά τα πράγματα. Στο δρόμο που χάραξε το δίστομο αυτά τα πράγματα μπορούν να ξαναξεκινήσουν. Ο Σταμούλης δεν είναι εδώ
πια για να το κάνει για λογαριασμό τους, αλλά φυσικά και μπορεί να γίνει και εγώ θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση όποιου υπεύθυνου θέλει αυτό το πράγμα να το προχωρήσει. Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στη συχνότητα του 94. Θα τα ξαναπούμε, δεν κλείνει εδώ το θέμα, είναι προφανές. Καλά το είπατε εσείς, είναι μαραθώνιος, μαραθώνιος για όλη την Ελλάδα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.